Κύριε Χατζηνικολάου, αν και δεν θέλησα να μπω στο περιεχόμενο της συζήτησης, να προχωρήσω τη συζήτηση, διότι δεν είχε νόημα κατά τη γνώμη μου. Και δεν είχε νόημα διότι ένας πρωθυπουργός ο οποίος έχει το 99% του λαού εναντίον του, πιστεύετε ότι μπορεί να καταθέσει πρόταση και να διαπραγματευτεί? Τι να τον ρωτήσω, δεν έχει κανένα νόημα. Ποιος ηγέτης από τις άλλες χώρες της Ευρώπης σήμερα, βλέποντας έναν πρωθυπουργό ο οποίος έχει το σύνολο της κοινωνίας εναντίον του, μπορεί να τον πάρει σε σοβαρά? Συνεπώς του είπα, θα διακόψουμε τη συζήτησή μας, έχουμε ριζική διαφωνία. Πριν τη διακόψουμε όμως, θα με ακούσετε και σε αυτά που θα σας πω. Είναι προσβολή στους θεσμούς, είναι προσβολή στη δημοκρατία να συναντάτε πρώτα τους εκπροσώπους των εκδοτών και των καναλιών ή μάλλον της διαπλοκής και μετά τους πολιτικούς αρχηγούς. Είναι προσβολή προς τους θεσμούς και τη δημοκρατία να εμφανίζεστε εσείς πρωθυπουργός εκλεγμένος ως εντολοδόχος αυτών των συμφερόντων και από βραδύ να τους συναντάτε στο Μαξίμου και την επόμενη μέρα στην κοινοβουλευτική ομάδα να καταφέρεστε εναντίον ανταγωνιστικών ως προς αυτούς μέσων ενημέρωσης. Είναι προσβλητικό και επικίνδυνο και διχαστικό για τη δημοκρατία να περιφρονείτε τα 11 εκατομμύρια των πολιτών που σας ζητάνε αλλαγή πολιτικής και να λέτε στους Γερμανούς βιομήχανους ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει ποια είναι η βούληση του λαού, εγώ θα κάνω αυτό που πιστεύω. Και ότι εάν συνεχίσετε να είστε γαντζωμένος στην καρέκλα της εξουσίας, κινδυνεύει η χώρα. Και κινδυνεύει και η κοινωνική συνοχή. Σας έδωσε την αίσθηση ότι μπορεί να επιδιώξει για δεύτερη φορά, όπως το καλοκαίρι που πέρασε, κυβέρνηση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ή δεν μπήκε καθόλου σε μια τέτοια συζήτηση? Όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Και εξ όσων γνωρίζω, δεν μπήκε σε τέτοια συζήτηση και με τον κύριο Σαμαρά. Αλλά η ουσία είναι η εξής. Εγώ πραγματικά θεωρώ. Του ζήτησε όμως, λέει, να πάει μαζί του στη Σύνοδο Κορυφής. Αυτά δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι τέτοιου είδους προτάσεις μπορεί να δέχεται κάποιος που δίνει την εντύπωση ότι μπορεί να τις δεχθεί αυτές τις προτάσεις. Και θέλω να πω ότι και ο κύριος Σαμαράς, αν ήθελε να κάνει πραγματική και όχι λεκτική αντιπολίτευση, θα την είχε κάνει όλες αυτές τις μέρες και όλους αυτούς τους μήνες. Θα είχε ζητήσει και ο κύριος Σαμαράς στη Βουλή, όπως ζήτησα εγώ, να δοθεί στη δημοσιότητα η επιστολή που κατά πρωτοφανή τρόπο έδωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, επιστολή δεσμεύσεων στην κυρία Λαγκάρντ. Ερήμην του ελληνικού λαού, χωρίς να το γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Θα είχε ζητήσει με πιο επιτακτικό τρόπο εκλογές προκειμένου με την ισχύ της λαϊκής βούλησης να αποκτήσει μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ η χώρα μας αυτές τις διαπραγματεύσεις. Και εκεί βρίσκεται η ριζική μας αντίθεση με τη φιλοσοφία του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός θεωρεί την λαϊκή παρέμβαση ως μεγάλο τρόμο και μεγάλο κίνδυνο. Εμείς θεωρούμε τη λαϊκή παρέμβαση ως το μοναδικό όπλο που έχει σήμερα η χώρα μας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Θεωρούμε τη δημοκρατία ως το μεγάλο όπλο για να αντισταθούμε σε αυτές τις σκληρές πιέσεις. Φανταστείτε πόσο πιο ισχυρή θα μπορούσε να είναι μια νέα κυβέρνηση η οποία θα έχει πάρει ισχυρή λαϊκή εντολή ότι δεν αντέχουμε την εξόντωση αυτών των αντιλαϊκών μέτρων. Πώς θα προκύψει αυτή η κυβέρνηση όταν η αριστερά είναι πολύ διασπασμένη, για παράδειγμα, και δεν συνομιλεί καν το ένα κόμμα στο άλλο? Μιλώ για τις σχέσεις τις δικές σας με το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά και με την νεοσύστατη Δημοκρατική Αριστερά. Όταν η Νέα Δημοκρατία δεν συνομιλεί με το ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ δεν συνομιλεί με εσάς, από πού θα προκύψει? Εξ ανάγκης θα προκύψει, κύριε Χατζηνικολάου. Η ανάγκη του λαού μας να διαμορφώσει νέους συσχετισμούς που θα δώσουν προοπτική διεξόδου. Εγώ είπα στον Πρωθυπουργό ένα πράγμα. Εκλογές, το συντομότερο δυνατό, αύριο ή δυνατόν, να πάτε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να καταθέσετε την παρέτησή σας και να ζητήσετε τη διάλυση της Βουλής. Και εκλογές με απλή αναλογική και να ψηφίσουμε όλη την απλή αναλογική. Ούτως ώστε ο διάλογος ο πολιτικός στην προεκλογική περίοδο που πρέπει να είναι σύντομη και λιτή και χωρίς μεγάλα έξοδα και δαπάνες, να είναι επί της ουσίας της πολιτικής και την επόμενη μέρα να προκύψουν συγκλήσεις επί προγραμματικής βάσης, ώστε με την ευρύτερη δυνατή συνένεση να προχωρήσουμε
στη διεκδίκηση των συμφερόντων της χώρας. Αντί γι' αυτό όμως βλέπουμε έναν πρωθυπουργό που να προχωρεί σε διχαστικές επιλογές, να κάνει ομιλίες στους βουλευτές του, λες και βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου. Σήμερα θυμήθηκε να τα βάλει με τις τράπεζες, τους έχει δώσει 130 δις από τα 28 δις του διαλόγου Σκούφη. Πήγαμε στα 130 και μιλάει διαρκώς για σοσιαλισμό, δημοκρατία και πατρίδα, αλλοιώνοντας τη σημασία των ενιών. Ποια πατρίδα, κύριε Χατζηνικολάου, ποια πατρίδα? Αυτή η πατρίδα που δίνει τη δυνατότητα σε να δίνει εκτελεστικού χαρακτήρα θέσεις στους φων φούφου τους, δευτεροκλασσάτα στελέχη της Τρόικα να μπαίνουν στα Υπουργεία και να καθορίζουν την πολιτική μας. Ποιος είναι ο πατριωτισμός αυτός που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να εκχωρούμε μέρος της εθνικής μας κυριαρχίας και της λαϊκής κυριαρχίας? Ποια χώρα μπορεί να σταθεί σε ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθε χωρίς να έχει τη δυνατότητα ο λαός της να αισθάνεται αξιοπρέπεια? Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμότατα. Ξέρω ότι έχετε και ψηφοφορία στην Βουλή. Έχω ψηφοφορία. Τώρα. Απλά θέλω να σας πω ένα πράγμα. Μας πάνε σε χρεοκοπία. Σε ένα haircut 50%. Εμείς τους είπαμε τουλάχιστον να αποφεύγαμε το μνημόνιο αφού μας πάτε σε αυτό το haircut το 50%. Αυτή και στο μνημόνιο και στη χρεοκοπία. Μία είναι η κόκκινη γραμμή, κύριε Χατζηνικολάου. Το 1953 η Γερμανία οδηγήθηκε σε ρύθμιση του χρέους της μετά τον πόλεμο, γιατί ήταν αδύνατο να το αποπληρώσει, με 22 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Και η Ελλάδα βοήθησε τους Γερμανούς. Και το χρέος διαγράφηκε 50% χωρίς νέα μνημόνια και με ρήτρα ανάπτυξης για την αποπληρωμή του υπόλοιπου χρέους. Δηλαδή, αν δεν υπάρχουν θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης, δεν θα το αποπληρώνει, έλεγε τότε η συμφωνία. Και σήμερα εμείς είμαστε 4 χρόνια σε ύφεση. Αυτή είναι η μόνη δυνατή, ανεκτή κόκκινη γραμμή σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για το χρέος. Να επαναληφθεί η ίδια συμφωνία όπως στη Γερμανία το 1953. Οτιδήποτε άλλο θα είναι καταστροφικό για τη χώρα και για το λαό. Μάλιστα. Και σε κάθε περίπτωση δεν έχει τη δικαιοδοσία και την νομιμοποίηση ένας πρωθυπουργός μειοψηφίας κοινωνικής και λαϊκής να προχωρήσει σε τέτοιες αποφάσεις. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας στο απόψινό μας δελτίο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Τώρα, με κάθε τρόπο επιχείρησε ο Γιώργος Παπανδρέου να συσπυρώσει τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ εν ώψη της αυριανής κρίσιμης ψηφοφορίας στη Βουλή. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σφοδρότητα στη Νέα Δημοκρατία, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος ο Ευάγγελος Βενιζέλος τόνισε ότι παίζουν με τη φωτιά όσοι δεν αντιλαμβάνονται τη σημερινή κατάσταση της χώρας. Ο Γιώργος Παπανδρέου, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, προσπάθησε να προλάβει δυσάρεστες εκπλήξεις στην αυριανή ψηφοφορία στη Βουλή, κάλλοντας τους βουλευτές του να ψηφίσουν όλα τα άρθρα του πολυνομοσχεδίου για την εργασιακή εφεδρεία και το ενιαίο μισθολόγιο. Η ψηφοφορία μας στη Βουλή πρέπει να είναι τέτοια που να μας δώσει την δύναμη να διαπραγματευτούμε πατριωτικά μεθαύριο στο Συμβούλιο Κορυφής. Τις ιδεολογικές μάχες θα τις δώσουμε και θα τις δίνουμε, αλλά σήμερα πέραν των ιδεολογικών μαχών πρέπει πρώτα απ' όλα να σώσουμε την ίδια τη χώρα. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι μέχρι την Κυριακή το βράδυ θα δοθεί η μάχη όλων των μαχών. Δεν υπάρχει επόμενη μέρα για το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει επόμενη μέρα για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει επόμενη μέρα για τη χώρα. Εάν δεν λειτουργήσουμε τώρα, το ερώτημα δεν είναι η επόμενη μέρα. Το ερώτημα είναι να μην υπάρχει μόνο επόμενη νύχτα για τον τόπο και τους πολίτες του. Ο κ. Παπανδρέου έβαλε στο στόχαστρό του διάφορους επαγγελματικούς κλάδους για τη στάση που κρατούν μέχρι σήμερα. Αρχικά επιτέθηκε με σφοδρότητα στους δικαστικούς που έχουν ξεκινήσει λευκές απεργίες. Αν δεν κάνω λάθος, είναι οι πιο ακριβοπληρωμένοι δημόσιοι υπάλληλοι, δημόσιοι λειτουργοί του κράτους. Τώρα που τους ζητούμε και αυτούς και σε αυτούς τον οβολό τους υπέρ της ανεξαρτησίας της χώρας μας, μας μιλάνε για οικονομική κατοχή. Οικονομική κατοχή, αυτή την οικονομική κατοχή θα την παλέψουμε όταν και αυτοί και όλοι πληρώσουν τον οβολό τους και οι δικαστές. Στη συνέχεια άφησε σαφείς αιχμές εναντίον των τραπεζιτών, λέγοντας ότι δεν ταυτίζεται πάντα το συμφέρον των τραπεζών με το συμφέρον της χώρας. Λένε ότι αν μειώσουμε εμείς το χρέος, το βάρος στον ελληνικό λαό, θα καταρρεύσουν οι τράπεζες. Όχι, δεν θα καταρρεύσουν οι τράπεζες. Μπορεί οι θέσεις κάποιων να καταρρεύσουν, οι τράπεζες θα μείνουν όρθιες, διότι εμείς θα το εγγυηθούμε.
επόμενος στόχος του Πρωθυπουργού μέσω ενημέρωσης, το οποίο είναι ανταγωνιστικός προς το Μέγκα. Όμως λίγες ώρες νωρίτερα συναντούσε στο Μέγαρο Μαξίμου τους συνιδιοκτήτες και μεγαλομετόχους του καναλιού, Γιώργο Μπόμπολα και Σταύρο Ψυχάρη. Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, ακούμε πολλά. Αλλά δεν είναι δυνατόν σε μια περίοδο κρίσης να χρηματοδοτούν εκτός, θα έλεγα, τραπεζικών κριτηρίων ένα κανάλι που έχει χρέη πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ και να μην δίνουν ρευστότητα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που μπορούν να επιβιώσουν. Η αποστροφή του αυτή προκάλεσε δεικτικά σχόλια. Εξήγησα επίσης στον Πρωθυπουργό ότι είναι προσβλητικό για τους θεσμούς της δημοκρατίας μας να συναντιέται πρώτα με τους εκπροσώπους της διαπλοκής, με τη συντεχνία των καναλαρχών και των εκδοτών και μετά να ενημερώνει τους πολιτικούς αρχηγούς. Ο Γιώργος Παπανδρέου προσπάθησε να συσπυρώσει τους κυβερνητικούς βουλευτές εν ώψη της αυριανής κρίσιμης ψηφοφορίας, ανεβάζοντας τα ύψη τους τόνους αντιπαράθεσης με τη Νέα Δημοκρατία. Απέναντι σε μια κυβέρνηση που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει μόνη ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις του τόπου την πιο δύσκολη συγκυρία για τη χώρα, για τους πολίτες, υπάρχουν σήμερα πολλοί που μιλούν με τρόπο ακραίο, απαξιωτικό, διχαστικό, που φτάνουν στο σημείο να μιλούν για προδοσία, για κρεμάλες, για αγουδί. Επιχειρούν να παρασύρουν τη χώρα σε έναν ακόμα διχασμό. Καλλιεργούν συνειδητά τη βία, το μίσος και την ανομία. Πάντως το Μαξίμου αγωνιούν για την αυριανή ψηφοφορία, καθώς η Λούκα Κατσέλη εμένει στη δήλωσή της ότι δεν πρόκειται να ψηφίσει το άρθρο 37 αν δεν αλλάξει, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει ρήγματα στη συνοχή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Τώρα να καλησπερίσω τον κύριο Γιώργο Τράγκα. Καλησπέρα κύριε Τράγκα, αγαπητέ καλησπέρα, κύριε Τράγκα. Καλησπέρα Νίκο. Θέλω να πριν δώσω το λόγο για ένα σχόλιο στον κύριο Τράγκα που ελπίζω να είναι καθημερινά πλέον και πάλι μαζί μας και να σχολιάζει την επικαιρότητα, διότι δεν έχει λείψει μόνο από εμάς, τους συναδέλφους του, έχει λείψει κυρίως από τον κόσμο, ο οποίος καθημερινά με ρωτάει και ζητάει την επιστροφή του στο Δελτίο. Θέλω να σταθώ λίγο σε δύο από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Το ένα είναι για αυτούς που μιλούν για νέο γουδί. Θέλω να θυμίσω ότι για νέο γουδί μίλησε στη Real News πριν από ένα χρόνο πρώτος ο Ανδρέας Λοβέρδος. Εδώ είναι η πρώτη σελίδα. Τη βλέπετε. Νέο γουδί, αν αποτύχουμε, είχε πει. Η εφημερίδα είναι της 3ης Δεκάτου του 2010. Εάν βουλιάξουμε, δύσκολα ο λαός θα κάνει εξαιρέσεις. Αν δεν τα καταφέρουμε, πάμε για μια νέα ιδρυτική πράξη της ελληνικής δημοκρατίας. Πάμε για νέο γουδί, όχι όμως στους στρατώνες, αλλά στην ελληνική βουλή. Για νέο γουδί λοιπόν, ο πρώτος που μίλησε ήταν ο εκ των τριών αρθρογράφων, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, τον Οκτώβριο του 2010. Τώρα, θέλω επίσης να κάνω ένα πολύ σύντομο και πολύ απλό σχόλιο για την αναφορά του Πρωθυπουργού που αφορούσε το Alter. Θέλω καταρχήν να πω ότι εντυπωσιάζει το επιλεκτικό της αναφοράς και ο χρόνος τον οποίο γίνεται, όμως δεν είναι αυτό το ζήτημα. Για μένα το βασικό ζήτημα είναι ότι τα κόμματα, ιδιαίτερα μάλιστα σε μια κομματική εκδήλωση όπως αυτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, δεν δικαιούνται να ομιλούν για τα χρέη των ιδιωτικών οργανισμών στην ελεύθερη αγορά, διότι τα ίδια είναι καταχρεωμένα. Ας μιλήσει πρώτα το ΠΑΣΟΚ για τα δικά του χρέη που υπερβαίνουν τα 120 εκατομμύρια ευρώ και τα οποία 120 εκατομμύρια ευρώ έχουν ληφθεί κυρίως από κρατικές τράπεζες και χωρίς εγγύησεις. Και στη συνέχεια ας ασχοληθεί με τα χρέη των υπολείπων. Πάμε τώρα στον κύριο Τράγκα. Θα ζητήσω, κύριε Τράγκα, να έχω ένα σχόλιο σας για τη μεγάλη κινητοποίηση που έγινε σήμερα, για τα επεισόδια αλλά και για τις συναντήσεις των πολιτικών αρχηγών με τον Πρωθυπουργό. Επειδή σας άκουγα προηγουμένως, νομίζω ότι αύριο θα είναι μεγαλύτερη η συγκέντρωση. Συμφωνώ μαζί σας και δεν πρέπει να φοβάται ο κόσμος τη δράση ορισμένων κουκουλοφόρων που ενισχύουν με τη δράση τους τους κουκουλοφόρους της πολιτικής ζωής. Αυτοί είναι πασίγνωστοι, είναι γνωστοί, δεν είναι άγνωστοι. Είναι πράκτορες μυστικών υπηρεσιών και παρακράτους.